Φοβόμαστε να πάρουμε το αυτοκίνητο από το σπίτι. Έχετε αλλάξει τις συνήθειές σας? Σαφώς. Απλώς αυτό κινείται, να φανταστείτε, έκανε 10.000 χιλιόμετρα το χρόνο και τώρα δεν μπορώ να κάνω ούτε δυο. Μας έχει γονατίσει. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Έχετε αλλάξει συνήθειες λόγω της αύξησης της βενζίνης? Βέβαια, πάμε τα πόδια τώρα. Χάλια. Εντάξει, ανεβαίνει συνέχεια. Αυτό είναι πολύ ακριβά. Εσένα σε έχει επηρεάσει? Προσωπικά ναι. Κάθε φοιτητή πιστεύω. Και γενικά είναι όλα τα προϊόντα, δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Δεν βλέπει καθόλου τη βενζίνη να πέφτει. Είναι αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα θα ανεβαίνει έστω και λίγο. Μισό λεπτό θα είναι, ένα λεπτό θα είναι. Και σκεφτείτε πόσο μάλλον όταν ανεβαίνει στη δικιά μας την αγορά. Πόσο μάλλον θα φανεί αυτό το πράγμα στον καταναλωτή, δυστυχώς. Μπορούμε να ξέρουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει η βενζίνη? Αυτό το πράγμα δεν εξαρτάται καθαρά από τους βενζινοπόλες για κανένα λόγο. Αυτό το πράγμα εξαρτάται από εκεί πέρα που αγοράζουμε και εμείς. Από τα δηληστήρια, από την κυβέρνηση την ίδια, από τον οποιονδήποτε θέλει να επιβάλλει ή φόρους ή αύξηση κέρδους. Όσο ανεβαίνει αυτό το πράγμα, εμείς χάνουμε συνεχόμενα. Δεν σταματάμε να χάνουμε με αυτό το πράγμα. Κανένας βενζινοπόλης αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πει ότι κερδίζει όσα κέρδιζε προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή, όταν ανεβαίνει η τιμή συνεχόμενα, εσύ συνεχίζεις να χάνεις. Είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινότητα, δυστυχώς. Έχετε δει μείωση του τζίρου, οπότε ο κόσμος δηλαδή είναι λίγο διστακτικός όσον αφορά τη βενζίνη. Είμαστε μείωση του τζίρου τουλάχιστον 40% για να μην γίνω υπερβολικός και πω παραπάνω. Ναι. Ειλικρινά 40% κάτω, σε όλες τις βάρδιες. Θα οδηγηθούμε στο να γίνει είδος πολυτελείας, θα είναι όλοι με τα ποδήλατα. Με τα πόδια, τα ενοικιαζόμενα, τα πατίνια, τέτοια πράγματα. Ηλεκτροκίνηση γενικά. Σήμερα είχε μια μειωμένη κίνηση, δεν ξέρω, ήταν η μέρα, τι έφυγε. Αλλά κακά τα ψέματα, η κίνηση έχει μειωθεί. Δυστυχώς δεν παρακάναμε τίποτα. Υπομονή μόνο. Παλαιότερα ήταν στο 1,50-1,60 η βενζίνη. Τώρα έχει στο 2,40 περίπου. Και θα πάει από ό,τι ακούμε τουλάχιστον στα 2,5 ευρώ. Στα 3 θα πλησιάζει. Δεν υπάρχει σύγκριση. Τι θα κάνουμε, πού θα οδηγηθούμε? Αυτό ο λαός το ξέρει. Πάντως για να βγει δεν μπορεί να βγει αυτή η κατάσταση. Κάπου θα σπάσει το μπαλό. Ο κόσμος προφανώς γρινιάζει ότι από εκεί πέρα που το μηχανάκι έβαζε 3 ευρώ, ξαφνικά βάζει 5. Ότι το αυτοκίνητο θέλει 20 ευρώ για να το χρησιμοποιήσει για μια μισή μέρα, 2 το πολύ. Δεν φεύγει έξω ο κόσμος, δυστυχώς. Είδαμε τώρα το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ήταν το ίδιο πρόβλημα. Ο κόσμος βρέθηκε εδώ κοντά, μέχρι τη Χαραμίδα τουλάχιστον, ήταν γεμάτη, γιατί φοβόταν να φύγει προς τα έξω. Σου λέει, με τόσο που έχει πάει η βενζίνη, προτιμώ να κάνω ένα κοντινό μπάνιο. Δεν θα πάω κάπου έξω. Και εσύ είναι καλοκαίρι. Δυστυχώς. Πού θα οδηγηθούμε? Δεν ξέρω. Το πάμε για τα βράχια. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δυστυχώς. Και άμα ανέβει κι άλλο? Άμα ανέβει κι άλλο. Δεν νομίζω κανένα άλογο. Σανό. Το σανό είναι πιο φθηνό.